Εν μέσω των αναταράξεων που προκάλεσε η βόμβα των αποκαλύψεων του WikiLeaks, θα επισκεφτούν την Αθήνα οι εκπρόσωποι του κουαρτέτου για να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της διαπραγμάτευσης εν ώψη της αξιολόγησης της πορείας του ελληνικού προγράμματος. Μετά τη διαρροή του διαλόγου Thompson-Velkulescu, πάντως, έχει ήδη προκληθεί μια σειρά αντιδράσεων και εξελίξεων, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα σε διεθνή βάση, ζητώντας από ηγέτες διαφόρων χωρών να πάρουν θέση. Αξιών αφοράς είναι πάντως το γεγονός ότι η διαρροή των διαλόγων των υψηλόβαθμων στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προκάλεσε αλλαγή στάσης από την πλευρά Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η Άγγελα Μέρκελ φαίνεται να βλέπει θετικά μια συνεργασία με την Ελλάδα που θα στοχεύει στην αποπομπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Επί ελληνικού εδάφους τώρα, το διαπραγματευτικό επιτελείο με επικεφαλής τον Ευκλήδη Τσακαλώτο τελεί εν αναμονή της έλευσης του κουαρτέτου, με τον Υπουργό Οικονομικών να εκφράζει τις δικές του ανησυχίες σχετικά με τις αποκαλύψεις του WikiLeaks, όμως όλοι επιμένουν ότι η δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης θα γίνει κανονικά και ανεξάρτητα από τις αποκαλύψεις. Θέση για το ζήτημα, ωστόσο, πήραν όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τις απόψεις να καλύπτουν όλο το φάσμα των πιθανών αντιδράσεων. Εν τούτης, οι διαρροές του WikiLeaks αποτέλεσαν ακόμη ένα μήλον της έρηδος ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εξέδωσε την εξής ανακοίνωση. Εκείνοι που πριν μερικούς μήνες με την επιστολή Τσακαλώτου κυριολεκτικά παρακαλούσαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την κυρία Λαγκάρτ για συνεργασία, δεν έχουν σήμερα καμία αξιοπιστία όταν σηκώνουν λάβαρα αντίστασης κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ποια επιστολή λέει την αλήθεια, εκείνη του κυρίου Τσακαλώτου ή η τωρινή του κυρίου Τσίπρα, και τι ακριβώς επιδιώκουν? Τελικά είναι η δική τους ανικανότητα και αναξιοπιστία που δίνουν άλοθη σε προβληματικές σκέψεις διαφόρων στελεχών για πιέσεις προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η κυβέρνηση με τους επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς της οδηγεί και πάλι τη χώρα σε ασφυξία, όπως ακριβώς έκανε και στο Ολέθριο για τους Έλληνες 2015. Τόσο η συγκεκριμένη ανακοίνωση, όσο και τα σχόλια των προηγούμενων ημερών από πλευράς Νέας Δημοκρατίας για το θέμα των WikiLeaks, προκάλεσαν εντονότατη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αυτόκλητο υπερασπιστή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.